Καλησπέρα. Πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά με επικρατώντας στο ένα χέρι ένα Red Bull, στο άλλο μία ρετσίνα και έχοντας στο στόμα του ένα κανονικό τσιγάρο. Πάνε κάνε ένα check-up, του είπα με έμφαση. Έπειτα με είπε, Hey Καριόλη, ανέβρισκες ένα τζίνι και σε έλεγε ότι έχεις τρεις ευχές. Ποιες ήταν αυτές? Το σκέφτηκα για λίγο κοιτώντας το πάτωμα και του είπα, Η πρώτη θα ήταν η υγεία, η δεύτερη θα ήταν καλύτερα μούτρα και το τρίτο θα ήταν μια μαγική σφαίρα η οποία να με δίνει κάθε μέρα θέματα για βίντεο στο YouTube. Χαίρετε, Αλάνια. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε τεράστια πιθανότητα σήμερα να μιλούσαμε κατά του φεμινισμού και το βίντεο να είχε τίτλο τύπου Ασχέση με το φεμινισμό ή κάτι τέτοιο. Παρά τα αυτά, για αυτό να σας ρωτήσω, θέλω να μην πείτε κάτω στα σχόλια και όχι οι άντρες, γιατί οι άντρες ξέρω ότι ψήνεστε να χέσουμε το φεμινισμό. Θέλω οι γυναίκες να με πείτε αν θέλετε να ακούσετε βίντεο. Να δείτε ουσιαστικά βίντεο. Δεν θα είναι ακριβώς κατά του φεμινισμού, απλά θα εξηγώ κάποια πράγματα γιατί συνήθως. Ακούμε την πλευρά των φεμινιστριών, δεν ακούμε την πλευρά ενός τύπου ο οποίος δεν είναι μισογύνης κατά κάποιον τρόπο, ούτε αντιφεμινιστής. Απλά είναι υπέρ της ισότητας, της πραγματικής όμως ισότητας, διότι ο φεμινισμός δεν διεκδικεί την ισότητα, αλλά την υπεροχή των γυναικών. Αν θέλετε να κάνω βίντεο, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό στο βίντεο. Απλά πείτε με κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Οι κοπέλες, γιατί οι άντρες ξέρω τι θέλετε και εγώ θέλω να το κάνω. Απλά επειδή από πράγματα που εγώ τα ξέρω και εσείς ήδη τα ξέρετε επίσης σαν άντρες, σημαντικό είναι αν θέλουν οι γυναίκες να τα ακούσουν. Δεν θέλουν, αλλά τέλος πάντων τους δίνουν την ευκαιρία να με πούνε αν θέλουν. Ας μπούμε στο θέμα. Το τσιγάρο δεν είναι καν δικό μου εδώ πέρα, το βρήκα και απλά το έχω στο χέρι έτσι για τον ντεκόρ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Μαντεύω πιο πολύ από πλευρά τεχνολογία. Δεν έχω γράψει κείμενο και δεν ξέρω ακριβώς. Που θα πάει ο ρημός της σκέψης μου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει θαυμαστά πράγματα. Το κτίριο στο οποίο τον ταράτσαμε αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να υπάρχει πριν από 2.000 χρόνια. Βασικά οι πυραμίδες υπήρχαν πριν από καμιά 5 χιλιετίες. Τέλος πάντων, το αμάξι εκεί κάτω, η νταλίκα εκείνη δεν θα μπορούσε να υπάρχει πριν από 2.000 χρόνια. Οι άνθρωποι με την παράδοση των χρόνων έχουμε εξελιχθεί και γενικότερα μπορείς να πεις ότι έχουμε μορφωθεί. Πολλές φορές και παραμορφωθεί. Το θέμα είναι ότι. Το κινητό που είμαι σίγουρος ότι το 30% από εσάς σίγουρα σε κινητό βλέπει αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή. Το κινητό στο οποίο βλέπεις αυτό το βίντεο είναι πιο ισχυρό από τον υπολογιστή που έστειλε το πρώτο σκάφος στο φεγγάρι. Το Apollo 11 νομίζω ήτανε. Τέλος πάντων. Το κινητό σου σαν υπολογιστής είναι πιο ισχυρό από τα πρώτα δύο PC που είχα. Σχεδόν δεν χρειάζεται τα κινητά πλέον να είναι όσο δυνατά είναι. Γιατί και χωρίς μαλακίες δεν θέλει να είσαι ή γραφίστας ή φωτογράφος για να καταλάβεις τη διαφορά από το high definition στο full high definition. Άλλο γαμάτο πράγμα. Υπάρχουν αμάξια τα οποία βγαίνουν μανίσια από το εργοστάσιο και έχουν ας πούμε π.χ. 340 χιλιόμετρα τελική. Με 340 χιλιόμετρα τελική ξέρεις ότι θα γίνει μαλακία. Και θα γίνει μαλακία για λόγους φυσικής και βιολογίας. Όπως μια γάτα μπορεί να πηδήξει από το δεύτερο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος απλά και μόνο επειδή ξέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ζήσει, έτσι και ένας άνθρωπος θα πατήσει 340 στην Autobahn επειδή ξέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ζήσει. Όμως, οι παράμετροι οι οποίοι ορίζουν πόση ζημιά θα γίνει αν χτυπήσει κάτι επάνω σε κάτι άλλο, είναι το πόσοι μάζες έχουν αυτά τα δύο αντικείμενα, πόση είναι η ταχύτητα, πόσο είναι το βάρος, πόση είναι η πυκνότητα κλπ. Γωνία πρόσκρουσης, συστήματα απόσβεσης της δυνάμεως που τίθεται επάνω στον επιβάτη. Που είναι η ζώνη και ο αερόσακος και πολλές ακόμα λεπτομέρειες που δεν σε ενδιαφέρουν, αλλά το θέμα είναι ότι ουσιαστικά αν ένα αμάξι πηγαίνει με 340 και είναι τουλάχιστον 1000 κιλά, 700 δεν ξέρω αυτά που θα είναι και πιο ελαφρωμένα, όπως και να έχει, είναι τεράστια ζημιά που μπορεί να κάνει. Είναι σαν να δίνεις έναν άνθρωπο μια γαμημένη βόμβα. Μια τυπική χειροβομβίδα κάνει λιγότερη ζημιά από ότι ένα πάρα πολύ γρήγορο αμάξι σε μια πάρα πολύ άσχημη τράκα. Αλλά θα επιτρέψει σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο πάνω από μια ηλικία να έχει ένα αμάξι το οποίο είναι πιο αχρίαστα δυνατό και από το κινητό σου. Από την άλλη μεριά, κάποτε παίζαμε παιχνίδια με τέτοια γραφικά. Τώρα, το παιχνίδι που σου έδειξα δεν είχε τα χειρότερα γραφικά που υπήρχαν. Απλά αν σε δείξω το παιχνίδι που όντως είχε τα χειρότερα γραφικά, δεν θα καταλάβεις τι βλέπεις, οπότε γάμισε το. Το πρώτο το πρόωρε μαλάκα. Του 1900 πόσο βασικά πάρε μια φωτογραφία. Όσοι παίζετε προ, οφείλετε να ξέρετε ότι το πρώτο προ είχε τέτοια γραφικά. Πραγματικά δεν έχει λογική να ήταν τόσο χάλια. Υπήρχαν εκείνη την εποχή παιχνίδια με καλύτερα γραφικά και εκτός αυτού. Το 2, το αμέσως επόμενο, είχε υπερβολικά πολύ πιο γάμματα γραφικά. Το 1 δεν ξέρω γιατί τόσο χάλια, ρε φίλε. Ήταν λες και έβλεπα Λέγκο να παίζουν μπάλα και όταν κλωτσούσαν την μπάλα είχε ένα περίεργο τσίγκινο ήχο για κάποιο λόγο. Όχι τσίγκινο, ρε φίλε, απλά ακουγόταν όπως πιστεύω ότι ακούγεται η μπάλα του Dodgeball. Εν έτη 2000, τέλος πάντων 15, 16, 17, 18 και στο μέλλον, τα παιχνίδια που παίζουμε έχουν τέτοια γραφικά.
Έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορεί να δει, ας πούμε, κάποιον να παίζει ένα παιχνίδι και άμα δεν έχει στατιστικά και μαλακίες και κατράν και ενέργειες και χάρτες επάνω στην οθόνη και είναι μόνο ο παίχτης και γενικά το gameplay, μπορεί να στην αρχή με την πρώτη ματιά να σου φανεί ότι είναι σαν ταινία. Που γάμισε για τα γραφικά στα games. Σκέψτε ότι το κινητό σου έχει ίντερνετ. Υπάρχει μπαταρία, το powerbank, το οποίο μπορεί να το γεμίσει ενέργεια και να το έχει μαζί σου για να φορτίζει το κινητό σου. Τώρα, τι παίζει με αυτό. Αυτό είμαι κατά. Δεν το έχω ψάξει. Αλλά από όσο ξέρω από μπαταρίες, μαλακίες και τέτοια, θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει να υπάρχει powerbank από το 1990, ξέρω εγώ, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα, παρόλο που το powerbank ουσιαστικά είναι απλώς μια μπαταρία, δεν είναι κάτι θαυμαστό, το 1990 μια μπαταρία που θα μπορούσε να κρατήσει αρκετή ενέργεια για να φορτίσει το κινητό σου θα ήταν περίπου τόση και τόση. Θα μπορούσε να γυμνάσεις τρικέφαλο με αυτή την μπαταρία. Το powerbank μπορεί και υπάρχει επειδή με τον καιρό μειώθηκε ο όγκος μπαταρίας που μπορεί να κρατήσει συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας. Είναι γενικότερα θέμα efficiency, θέμα αποτελεσματικότητας, μαντεύω σημαίνει το efficiency. Δηλαδή το να μπορείς να έχεις κάτι μικρό, το να μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα χωρίς να βλάπτει πάρα πολύ, χωρίς να είναι πολύ βαρύ, πολύ δύσχριστο κλπ. Παλιά για να μπεις στο ίντερνετ έμπαινες, τέλος πάντων είναι μια άλλη διαδικασία, ακούγονταν κάτι, είχες κάτι θόρυβοι από γραμμές τηλεφώνου κλπ. Και νομίζω δεν μπορείς ταυτόχρονα να είσαι στο ίντερνετ και κάποιος να μιλάει στο τηλέφωνο από τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, μέχρι τις ψόμπες με βιομάζα, μέχρι το ταξίδι στο φεγγάρι, μέχρι ένα κάτι, οτιδήποτε ρε φίλε, μπορείς να φανταστείς. Παρατήρησε ότι κάπου το χάσα. Όλα έγιναν επειδή κάποιος σκέφτηκε, είχε μία ιδέα, εφήβρε να στο πω έτσι κάτι, και το εφήβρε με τη βοήθεια των γνώσεων που ήδη υπήρχαν από πράγματα που είχαν ανακαλύψει ή εφεύρει άλλοι πιο πριν. Για να καταλάβεις ότι παρόλο την κρίση και παρόλα όλα αυτά και παρόλο το ότι οποτεδήποτε μπορεί να καταστραφεί ο κόσμος από κάποιον πυρηνικό πόλεμο κλπ. Αν εξαιρέσεις όλα αυτά, κατά τα άλλα, ζεις στην καλύτερη εποχή που υπήρξε ποτέ. Και σε 15 χρόνια από τώρα θα ζεις στην καλύτερη εποχή που υπήρξε ποτέ. Σκέψου ότι το επίπεδο ζωής ενός ανθρώπου που έχει ένα μέσο επίπεδο ζωής, για την Ελλάδα δηλαδή είναι κάπως φτωχός, είναι ανώτερο από το επίπεδο ζωής που είχε ένας βασιλιάς πριν από 600 χρόνια. Ναι, ο βασιλιάς μπορεί βιοποριστικά έστω να ήταν κάτι αντίστοιχο με τους πολιτικούς που έχουμε τώρα, δηλαδή τα έχει ουσιαστικά όλα έτοιμα και να μην αγχώνεται για φαΐ, νερό, στέγη κλπ. Όμως, ένας βασιλιάς πριν από 600 χρόνια δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα σε μια, ας πούμε, μέρα που είχε 44 βαθμούς να έχει κλιματιστικό. Ενώ εσύ μπορείς να έχεις και να το χρησιμοποιείς μόνο τις 10 χειρότερες, πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού και στα αρχίδια σου. Αυτό είναι το τέτοιο σεμπλανέ. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε να γαμάτε πάντα με καπότα και να προστατεύεστε από τη ζέστη και από το κρύο, γιατί τελευταίο καιρό είναι λίγο πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Γεια σας.